Angel Investor. Ένας ιδιώτης επενδυτής, ο οποίος αναζητά ενεργά ευκαιρίες για να παρέχει κεφάλαιο και συμβουλευτική βοήθεια σε επιχειρήσεις ή σε startups στα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους. Σε αντάλλαγμα με κάποιο ποσοστό ιδιοκτησίας ή και οικονομικό όφελος στο εκάστοτε εγχείρημα με βάση την αρχική του επένδυση και απόδοση μεγαλύτερη από την τυπική χρηματοπιστωτική αγορά. Δηλαδή. Για να το πούμε απλά, οι άγγελοι επενδυτές είναι στην ουσία πλούσιοι ιδιώτες, οι οποίοι βοηθάνε οικονομικά μια επιχείρηση στα πρώτα της βήματα. Όταν λέω βοηθάνε, εννοώ κυρίως παρέχουν κεφάλαιο για το στήσιμο της εταιρείας, κυρίως επειδή πιστεύουν στην ιδέα. Πιστεύουν δηλαδή ότι αυτή η εταιρεία θα εκτοξευτεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι φορείς που κάνουν το ίδιο, όπως είναι ας πούμε οι τράπεζες ή οι θεσμικοί επενδυτές, με τη διαφορά ότι αυτοί δεν ρισκάρουν τόσο πολύ. Ο Angel Investor θα ρίξει λεφτά σε μια ιδέα πιο νωρίς και με πολύ λιγότερες αποδείξεις ότι αυτή η ιδέα θα αποφέρει καρπούς. Πώς αντισταθμίζει όλο αυτό το ρίσκο? Οι εταιρείες και οι startups που βρίσκονται σε αυτό το στάδιο έχουν προοπτικές για τεράστιες, σχεδόν χωρίς ταβάνι αποδόσεις. Επομένως, μεγάλες ανταμοιβές. Επίσης, δίνουν την ευκαιρία στον Angel Investor να έχει και συμβουλευτικό ρόλο στη νέα επιχείρηση και να διδάξει τέλος πάντων τη νέα γενιά επιχειρηματιών. Οπότε η αμοιβή του γίνεται με τρεις τρόπους: με ποσοστό στην ιδιοκτησία της εταιρείας, με ποσοστό στα μελλοντικά κέρδη της εταιρείας και με το μισθό για τον συμβουλευτικό ρόλο που μόλις είπαμε. Οπότε, ένας άγγελος επενδυτής χρειάζεται δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να είναι πιστοποιημένος επενδυτικός σύμβουλος και να έχει μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, τη διαχείριση πόρων, το marketing, κοινώς να ξέρει τι κάνει. Και δεύτερον, πρέπει να το σηκώνει τσέπη του, ρε φίλε. Πρέπει να έχει ήδη αρκετά λεφτά για να πάρει το τεράστιο ρίσκο του να στηρίζει μια επιχείρηση στο ξεκίνημά της. Συνήθως τα ποσά είναι μεταξύ κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ και 2 εκατομμύρια ευρώ. Έστω λοιπόν ότι εγώ έχω μια γαμάτη ιδέα που πιστεύω ότι θα πουλήσει πάρα πολύ και θα σπάσει τα ταμεία. Πώς βρίσκω έναν angel investor για να στηρίξει την ιδέα μου? Συνήθως τους πετυχαίνουμε σε events δικτύωσης, προγράμματα mentoring και εκολαπτήρια εταιριών, τα λεγόμενα incubators. Είναι κάτι σαν εκπαιδευτικές εταιρείες που η δουλειά τους είναι ακριβώς αυτό, να βοηθάνε άλλες εταιρείες με το ξεκίνημά τους. Τέτοιοι επενδυτές είναι συνήθως ιδιοκτήτες πολλών επιχειρήσεων ή κάποιοι πρώην CEOs που έχουν εμπειρία στην ανάπτυξη εταιριών. Αλλά πριν τον προσεγγίσω, πρέπει να έχω προετοιμαστεί κατάλληλα. Χρειάζομαι μια ωραία παρουσίαση με σωστά δομημένο επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο θα αναλύει τη στρατηγική εξόδου της εταιρείας. Η στρατηγική εξόδου είναι χοντρικά η μέθοδος με την οποία η εταιρεία θα φανεί στον εξωκόσμο και έχει δύο ενδεχόμενα. Ή θα μπει στο χρηματιστήριο ή θα εξαγοραστεί από μια άλλη εταιρεία. Επίσης, η παρουσίαση πρέπει να περιέχει τρόπους ανάπτυξης, εκτιμήσεις εσόδων-εξόδων. Πρέπει πρακτικά να του δώσω να καταλάβει πόσα λεφτά πρέπει να δώσει, πώς θα διατεθούν αυτά τα λεφτά και πρέπει να το αποδείξω ότι όχι απλά θα πάρει τα λεφτά του πίσω, αλλά θα τα πάρει πίσω πολλές φορές. Αν τελικά με όλα αυτά είμαι πιστικός, θα μου δώσει το δικό του κεφάλαιο. Όταν λέω δικό του, εννοώ ότι δεν το έχει δανειστεί από αλλού, που συνήθως είναι μέχρι 10% του χαρτοφυλακίου του. Δεν δίνει παραπάνω λόγω του μεγάλου ρίσκου. Οπότε συμφέρει να βρω έναν angel investor? Εξαρτάται. Σίγουρα είναι καλό να έχω παραπάνω κεφάλαιο στις αρχές όταν στείνω την επιχείρησή μου και μάλιστα το συγκεκριμένο κεφάλαιο δεν είναι επιχειρηματικό δάνειο, που σημαίνει ότι εγώ δεν είμαι υποχρεωμένος να το αποπληρώσω στο μέλλον. Αλλά με δεσμεύει, που σημαίνει ότι πρέπει να πιεστώ πολύ περισσότερο για να πετύχει η ιδέα μου, δεν μπορώ να είμαι χαλαρός και το σημαντικότερο, πρέπει να βάλω έναν ξένο στη διοίκηση της εταιρείας μου. Ο angel investor είναι σαν μεγαλομέτοχος, παιδιά. Δεν βάζει απλά το χρήμα, έχει και λέγειν στην κατεύθυνση που θα έχει η εταιρεία στο μέλλον και όχι μόνο στο στήσιμο. Κλείνοντας λοιπόν, σήμερα γνωρίσαμε τους άγγελους επενδυτές και πώς και γιατί επενδύουν σε νεοσύστατες εταιρείες. Γενικά οι επενδύσεις τους έχουν μεγάλες αποδόσεις επειδή η ανάπτυξη μιας νέας εταιρείας δεν έχει ταβάνι, αλλά έχουν και μεγάλο ρίσκο ακριβώς επειδή ασχολούνται με ολοκένουργιες εταιρείες. Όπως και να έχει, τους αγαπάμε. Ακριβώς επειδή είναι ιδιώτες, οπότε δεν είναι υπόλογοι σε κάποιο μεγάλο οργανισμό ή σε κάποια μεγάλη επιτροπή, είναι λίγο πιο ρυψοκίνδυνοι. Και είναι οι άνθρωποι που συνήθως θα πάρουν τη startup της γειτονιάς τους και θα τη βοηθήσουν να γίνει η επόμενη Apple. Μας αρέσουν οι angel investors. Γι' αυτό τους λέμε και angel. Τα λέμε την επόμενη φορά. Disclaimer, το παρόν βίντεο δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα. Έχετε δει το κλασικό disclaimer που όλοι οι οικονομικοί YouTubers είναι σε φάση «Μιλείτε με ένα πιστοποιημένο επενδυτικό σύμβουλο». Guess what, η Freedom24 είναι πιστοποιημένος επενδυτικός σύμβουλος. Το οποίο σημαίνει ότι όλο αυτό το disclaimer τσάμπα το κάναμε, δεν έχει σημασία, το κάνουμε για το flex. Αυτό, τέλος βίντεο. Γεια σας.